Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγκαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και ξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπέν το ξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε και εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο μικρό κάστρο. Ο κύριος Ελφ πάει διακοπές. Ήρθε η παραγγελία σας. Ω, τι καλά! Επιτέλους ήρθε το πρωινό. Με συγχωρείτε που άργησα λιγάκι σήμερα, όμως έχω ένα εξαιρετικό πρωινό για εσάς. Αυγά και φασόλια φούρνου. Αυγά και φασόλια! Μα κύριε Ελφ, σήμερα είναι Τρίτη. Την Τρίτη τρώμε και κάκια. Είναι κιόλας Τρίτη. Τι απέγινε η Δευτέρα? Δευτέρα ήταν εχθές. Αλήθεια? Εργάζεσαι πολύ σκληρά, κύριε Ελφ. Όχι, όχι, όχι. Είμαι καλά. Χρειάζεσαι διακοπές. Ναι, διακοπές. Μπορείς να έρθεις και εσύ μαζί μας, Χόλι. Μπορώ να πάω μαζί, ναι, παπά. Ναι, φυσικά και μπορείς, Χόλι. Να περάσετε πολύ καλά. Όμως δεν γίνεται να πάω διακοπές. Ποιος θα αναλάβει τις διανομές μου? Η Δατάδα μας σκηνιά θα το κάνει. Όχι, δεν μπορώ. Φυσικά και μπορείς. Οποιοδήποτε μπορεί να οδηγήσει ένα φορτηγό. Πώς? Μα... Εγώ είμαι ο βασιλιάς, σωστά? Λοιπόν, σε διατάζω να κάνεις διακοπές. Γεια σου, κυρία Ελφ. Έχω απέσια, φρικτά νέα. Όχι, τι συμβαίνει? Ο βασιλιάς Τσουκνίδας... Τι έγινε με τον βασιλιά? Με διέταξε να πάω... Στη φυλακή? Δεν πρόκειται να το ανεχτώ. Επανάσταση! Ζήτω τα ξωτικά! Κάτω ο βασιλιάς! Είναι πολύ χειρότερο. Με διέταξε να πάω... Διακοπές! Δεν το πιστεύω. Το ήξερα ότι θα θυμώσεις. Αυτό είναι υπέροχο. Ποτέ δεν πηγαίνουμε διακοπές. Τι θέλεις να πεις ακριβώς? Δεν πήγαμε στη θάλασσα. Πήγαμε μονοήμεροι. Πήγαμε και στο φεγγάρι. Εμένα δεν με πήρες μαζί σου? Ω, ναι. Πολύ καλά λοιπόν. Ας πάμε διακοπές. Ζήτω! Ακούστε το σχέδιο. Θα πάρουμε το ξωτικό αεροπλάνο και θα πάμε κάπου όμορφο. Θα τσιμπήσουμε κάτι στα γρήγορα. Ναι. Και μετά θα επιστρέψουμε στο σπίτι ακριβώς την ώρα της απογευματινής διανομής. Αυτό δεν είναι διακοπές. Λοιπόν, άκουσέ με, κύριε Ελφ. Θα μας πας κάπου για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Κάπου καλοκαιρινά και θα φροντίσεις να χαλαρώσεις. Μα είμαι ξωτικό. Και στα ξωτικά δεν αρέσει να χαλαρώνουν. Τι να κάνουμε, θα συνηθίσεις. Θα περάσουμε πολύ καλά, κύριε Ελφ. Εντάξει. Όμως θα κάνουμε εξωτικό διακοπές, άρα χωρίς μαγικά ραβδιά, Χόλι. Καλά, κύριε Ελφ. Και χωρίς κατοικίδια. Μα μπαμπά. Είναι δικές μου διακοπές. Εγώ φτιάχνω τους κανόνες. Λυπάμαι, Γκάστον. Εσύ θα πρέπει να μείνεις μόνος σου εδώ. Γεια σου, καλέ μου, Γκάστον. Ελάτε, λοιπόν, παιδιά. Μην καθυστερήσουμε άλλο τις διακοπές μας. Σε παρακαλώ, κύριε Ελφ, κοίτα να διασκεδάσεις. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Έτοιμοι για απογείωση? Ναι! Κρατηθείτε! Ώρα για διακοπές, ώρα για διακοπές. Θα είναι μαγικές, θα είναι μαγικές. Έλα, μπαμπά, τραγούδα κι εσύ. Ναι, υποτίθεται πως χαλαρώνουμε. Δεν γίνεται να χαλαρώσω τώρα, αν κάτι πάει στραβά. Μη λες ανοησίες. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Οχ, όχι! Τι έγινε, μπαμπά? Μάλλον χάλασε η μηχανή. Πρέπει να προσγειωθούμε. Πού βρισκόμαστε? Στη μέση του πουθενά. Μόνο νερό έχει εδώ. Ετοιμαστείτε για βουτιά. Κοίτα, μπαμπά. Ωραία! Όλοι γρήγορα έξω! Πω πω! Ένα αληθινό ερημονήσι! Τέλειο δεν είναι! Είναι πραγματικά πανέμορφο! Τι υπέροχη παραλία! Χαμένη σε ένα άγνωστο ερημονήσι!
Τι θα κάνουμε τώρα? Ηρέμησε, αγάπη μου. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Ναι, εδώ να κάνουμε τις διακοπές μας. Ποιος θέλει λεμονάδα? Και όταν τελειώσουν οι διακοπές, πώς θα γυρίσουμε στο σπίτι μας? Τι λες να βάλουμε ένα μήνυμα σε μπουκάλι? Πολύ έξυπνο, Μπεν. Αυτό κάνουν όσοι είναι ναυαγοί σε ερημονήσια. Να πως θα ζητήσουμε βοήθεια. Θα βάλουμε το μήνυμα σε ένα μπουκάλι και θα το πετάξουμε στη θάλασσα. Μετά θα περιμένουμε μέχρι κάποιος να το βρει. Ωραία! Και πόσο καιρό κάνει αυτό συνήθως? Κάνει περίπου 20 χρόνια. Πώς? Δεν βιαζόμαστε άλλωστε. Τι θα γίνει με το μικρό βασίλειο? Τι θα γίνει με το μεγάλο δέντρο των ξωτικών? Τι θα γίνει με τις διανομές μου? Σταμάτα να ανησυχείς. Τις διανομές μπορούν να τις καταφέρουν και χωρίς εσένα. Διανομή φαγητού! Ω, ντάντάδα μασκινιά! Μου φέρατε την αγαπημένη μου πατάτα? Μα εσύ πάντα πατάτα παίρνεις. Γι' αυτό σου έφερε ένα κρεμμύδι. Πώς? Γιατί? Για αλλαγή! Μου έφερες τα ψητά φασόλια? Σου έφερε έναν ανανά. Μα δεν μου αρέσει καθόλου ο ανανάς. Πού είναι τα δικά μου λουκάνικα? Σε σένα έφερα blue cheese. Μα εμένα δεν μου αρέσει το blue cheese. Ωχ, όλο δυσκολίες είστε μου φαίνεται. Αλήθεια. Μου άρεσε περισσότερο όταν έκανε τις διανομές ο κύριος Ελφ. Ναι, ήξερε να διαλέγει καλά τα φαγητά. Θα πρέπει όμως να με ανεχθείτε, γιατί ο κύριος Ελφ είναι σε διακοπές και περνάει καλά. Εγκλωβισμένος σε ένα ερημονήσι. Πόσο πολύ βαριέμαι. Προσπάθησε να χαλαρώσεις, αγάπη μου. Δεν μπορώ. Πρέπει κάτι να βρω να κάνω. Αυτό δεν είναι χαλάρωση. Για μένα είναι. Εγώ χαλαρώνω όταν είμαι πολύ απασχολημένος. Μήπως να εξερευνήσω αυτό το νησί, να καταλάβω πόσο μεγάλο είναι. Λες να υπάρχει και κανείς άλλος αυτό το νησί, μπαμπά? Όχι, δεν το νομίζω. Α, πατημασιές! Άρα υπάρχει κάτι που ζει εδώ πέρα. Ναι, ένα μεγάλο τέρας. Ας ακολουθήσουμε τα ίχνη για να μπορέσουμε να το βρούμε. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε. Το τέρας μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Τα ίχνη οδηγούν σε εκείνο το θάμνο. Κάτι είναι εκεί μέσα. Ο άγριο τέρας. Είναι ο Γκαστόν. Πώς ήρθες ως εδώ, Γκαστόν? Τι είπες? Κρύφτηκες στο αεροπλάνο, κολύμπησες ως την ακτή και μετά πήγες και κρύφτηκες στο θάμνο. Είσαι πολύ έξυπνος, Γκαστόν. Μα νόμιζα πως είπα όχι κατοικίδια. Ο Γκαστόν θα μας φανεί χρήσιμος, μπαμπά. Γκαστόν, χρειαζόμαστε φαγητό. Μπορείς να μας βρεις κάτι? Ο Γκαστόν είναι πολύ καλός να βρίσκει φαγητό. Μια καρύδα! Είναι τεράστια! Ναι, είναι αρκετό φαγητό για να μας κρατήσει για εβδομάδες. Μπράβο σου, Γκαστόν. Κάντε στην άκρη. Ζήτω! Ξέρετε, δεν είναι κι άσχημες οι διακοπές μας μέχρι τώρα. Θα ονομάσω το νησί Ξωτικό νησί. Ο Μπεν και η Χόλη έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό. Μου λείπουν πολύ. Και εμένα. Α, τι είναι αυτά? Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Είναι από τον Μπεν. Γράφει, εγκλωβισμένη σε ένα ερημονήσι. Ο μπαμπάς βαριέται, βοηθήστε μας. Πάμε να το πούμε στο σοφό γέροντα. Σοφέ γέροντα, σοφέ γέροντα. Βρήκαμε αυτό το μήνυμα σε ένα μπουκάλι. Είναι από τον Μπεν, το Ξωτικό. Πρέπει να βοηθήσουμε. Ομάδα δράσης Ξωτικών. Πρέπει να σώσουμε μια οικογένεια. Ομάδα διάσωσης σε δράση. Ώρα για βραδινό, ποιος θέλει καρύδα? Μα, τρώμε μόνο καρύδες εδώ και τόσες εβδομάδες. Καρυδόσουπα, καρυδόπιτα, καρυδοτηγανίτες. Καρύδα με κάρι. Σήμερα όμως σας έχω καρύδα έκπληξη. Ποια είναι η έκπληξη? Είναι καρύδα. Καρύδα έκπληξη, είναι πεντανόστιμη. Ποιος περνάει καταπληκτικά? Εγώ σίγουρα ναι. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι. Κι εγώ. Ναι, κι εγώ το θέλω. Σπίτι? Δεν θέλω να γυρίσω σπίτι. Έχω πάρα πολλή δουλειά να κάνω εδώ πέρα. Θέλω να τελειώσω το σπιτάκι, να ξεκινήσω τον κήπο και ακόμα δεν έχω σκεφτεί τα υδραυλικά. Όχι, το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να γυρίσω στο σπίτι. Είναι η διάσωση Ξωτικών. Ζήτω!
σας! Ήρθαμε για να σας γυρίσουμε στο σπίτι! Ευχαριστούμε! Μα εγώ δεν έχω τελειώσει ακόμη τη δουλειά μου στο ξωτικό νησί! Όμως έχεις δουλειά πίσω στο σπίτι! Η νταντάδα μας κοινιά δεν είναι και πολύ καλή στις διανομές φαγητών! Εγώ ήθελα μία πατάτα και εκείνη μου έφερε ένα κρεμμύδι! Έφερε κρεμμύδι αντί για πατάτες? Είναι απαράδεκτο! Αυτό θα το αναλάβω εγώ! Άρα γυρίζουμε στο σπίτι! Γεια σου, ξωτικό νησί! Ναι, γεια σου, ξωτικό νησί! Πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτές ήταν οι καλύτερες διακοπές της ζωής μου.